χαρούμενη γιατί ήρθαμε Νέλα στο Γιαμπανάκι ξανά, παιδιά. Και έχει φέρει εδώ πέρα κάτι καινούριο. Βλέπετε, βλέπετε, δέστε τον νόμο του. Τι έγινε εκεί με Νελάε μου, τι έγινε? Χρειάζεται μια γάτα. Χρειάζεται μια γάτα, μια ποντικοπαγίδα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι μας έχεις φέρει σήμερα? Έχω φέρει την εθνική φρουρά μαζί μου. Ναι, την κουβαλάμε στον νόμο μας. Έχω φέρει την εθνική φρουρά μαζί μου. Καταπληκτικό. Όπως αν θυμάστε καλά με Νέλα, σου έφτιαχνε έτσι τσαντούλες με διάφορα υλικά που τα βρίσκουμε παλιά, παιχνίδια των παιδιών σας, οτιδήποτε έχετε στο σπίτι και δεν το κάτι χρειάζεστε. Ζωντανό, κάτι μας φαίνει αναμνήσεις. Μπράβο. Έτσι τα έβγαλα προς τα έξω εγώ και τα έκανα στις μπλούζες μας, τις οποίες πάλι είναι μπλούζες οι οποίες θα κρατούσαμε στο ερμάρι χωρίς να τις χρησιμοποιάμε. Μπράβο. Είναι μπλούζες τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούμε. Εντάξει, αυτές είναι δικές μου, είναι καινούργιες, αυτές είναι μπλουζάκια τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε. Τις έχουμε ξεχασμένες και ο Μενέλαος κάνει την ανατροπή, κάνει τη διαφορά. Παίρνει τα παιχνίδια από τα. Έχεις αδερφιά? Όχι. Όχι, έχω πέρι. Από τα ξαδέρφια του. Και τους τα κλέβει, κλαίνε τα παιδάκια, αλλά μετά όταν τα βλέπουν στις φαρέλες τους αρέσουν. Είναι υπέροχα πραγματικά. Πώς το σκέφτηκες τώρα να τα κάνεις αυτά στα. Βασικά εντάξει, μου αρέσουν οι όγκοι όπως γνωρίζεις. Έτσι προσπαθώ να εντυπωσιάζω όπως εντυπωσιάζω γενικά και στα κοσμήματα μου. Έτσι προσπαθώ να εντυπωσιάζω και στα ρούχα. Εγώ έμεινα και βλέπω τους κατοικούς στον νόμο του. Να τους φέρουμε τη γάτα. Βασικά τι. Είπα να ξεφύγω λίγο από τα spikes και τα λοιπά που τονίζουμε τις μπλούζες και προσπάθησα να δώσω κάποιους άλλους τόνους. Έλα να τις πάρουμε μία-μία τώρα. Λοιπόν, θα δείξουμε εδώ αυτό το πιο απλό. Είναι ένα παλιό κολιέ το οποίο έχει σπάσει. Μπράβο, εκεί. Εντάξει, είναι πολύ λεπτή η μπλούζα γιατί όταν δεν το φοράς. Όπα, από πού? Από εδώ. Εδώ. Από εδώ. Εκεί, όταν δεν τη φοράς, στρίβει λίγο. Είναι ένα παλιό κολιέ που έχει πάνω στρατιωτάκια είναι. Ναι. Είναι η φρουρή του κάστρου εκεί στο Λονδίνο. Και τις έχουμε βάλει και σε φανέλα. Και έχουμε κάνει καφίτσα. Λοιπόν. Είναι τέλεια. Νομίζω ότι αν μας δουν τα παιδάκια θα μας τρέχουν από πίσω να μας τα βγάλουν. Αυτή εδώ τυχαία την έφερε. Ναι, νομίζω είναι πολύ τυχαίο σήμερα. Νομίζω να την κάνεις δώρο αυτή γιατί. Είναι λίγο μεγάλη, θα κάνω. Είναι μια μπλούζα με ένα μπλεκτό. Να τη βλέπουν κάποιοι τη φανέλα τη συγκεκριμένη. Να είναι με μπλεκτό στόχο. Αυτή μου την έχει κάνει μια θεία μου, την ευχαριστώ πάρα πολύ το στόχο. Και επενδύουμε μια μπλούζα την οποία θα μείνει. Και τώρα αυτή πώς την έχεις φτιάξει? Είναι μπλεκτό μαλλί. Μπλεκτό μαλλί πάνω στην μπλούζα. Ναι, ράβεται από μέσα και μπορεί να βγει και η μπλούζα είναι μια χαρά, δεν καταστρέφουμε τις μπλούζες. Α, είναι δύο κομμάτια και το ναι. Βάζεις επάνω. Να δείξουμε αν μια άλλη φανέλα σκέτσα, μπορούμε να τη βάλουμε μια γραβάτα. Έτσι στα απλά παιδιά, την παίρνει, την αναποδογυρίζει από την άλλη, έχουμε μια φανέλα. Δύο καρφίτσες αυτές. Τις οποίες τις προσθέτουμε και κάνουμε μια γραβάτα. Ένα παπηγιό. Ο οποίος Μενέλαος μας έχει φέρει πολλές καρφίτσες, θα τις δείξουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θα δείξουμε μια άλλη καρφίτσα. Ένα απλό άσπρο t-shirt. Ένα απλό t-shirt με μια σύνθεση από puzzle. Όπως το λέει και ο Βαγγέλης, puzzle. Puzzle. Όπου θα δείξουμε, έχουμε και αυτό είναι πράσινα συνδυασμένα χρώματα. Και βασικά μπορεί να. Καταπληκτική είναι. Ναι. Λοιπόν, θα δείξουμε και τις άλλες καρφίτσες εδώ και μετά θα δείξουμε μια μπλούζα την οποία μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Α, θα σας δείξω με Νελάος πώς τις φτιάχνουν τις φανέλες. Είναι πολύ απλό γενικά. Αυτά είναι τα άλλα χρώματα που έχουμε δει για τα puzzle. Τώρα αυτά τι είναι, περίμενε να είναι δείξουμε. Είναι puzzle, τα οποία είναι καρφίτσες πάλι και μπορείς να τις βάλεις εσύ. Αυτή εδώ μπορεί να μπει εδώ. Να μπει εδώ στο κέντρο του λαιμού, να φύγει αυτή. Και διαφοροποιεί τελείως το ρούχο. Το ρούχο. Οπα. Και τώρα αυτά τα έχεις κολλήσει με γόμα. Ναι. Είναι γόμες στο εμπόριο που μπορεί να πάρει ο καθένας. Λοιπόν, έχουμε βγάλει αυτή. Μπαίνει το μπλουζάκι στη θέση του και μπαίνει εδώ. Εκτός από τα τσισέτ, πού μπορούμε αλλού να τις δούμε αυτές τις καφίτσες? Μπορούν να μπουν, αυτό θα έλεγα τώρα. Μπορούν να μπουν πάνω σε σακάκια. Όπου για τα σακάκια, εγώ προτείνω σκολαρίκια τα οποία έχετε στο σπίτι. Σκολαρίκια, τώρα να δούμε τα σκολαρίκια, παιδιά. Εδώ. Εγώ έχω φέρει μαζί μου σκράπολ, όπως λέμε, είναι παιχνίδια. Γιατί, παιδιά, τα παιχνίδια στο σπίτι για τον Μενέλαο δεν είναι για παιχνίδι. Έχω πάψει να είμαι παιδί. Έχει πάψει να είναι παιδί. Και τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς. Είναι σκολαρίκια, αν θες μπορείς να τα βάλεις. Ναι, θα πάρω το άρφα που είναι και ναι. Το αρχικό, το όνομα του. Και επειδή αυτά έχουν μητσερό σκελετό από πίσω, εγώ τα προτείνω για χοντρά σακάκια, για μεγάλα πέτα. Όπου μπορούν για σκολαρίκι δηλαδή δεν το βλέπεις? Ναι, ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και για τα δύο. Η Μαριάννα επάνω φοράει τέτοια σκολαρίκια. Σα αρέσει. Εγώ έχω σχηματίσει τη λέξη γάτα, το ράφι. Έχω μείνει στο ράφι. Έχω μείνει στο ράφι.
Σκέφτη τώρα, λοιπόν... να τις βάλεις το σακάκι σου, έχω μείνει στο ράφι. Αμέσως, ταυτότητα. Θα βρεις, μόνο μιας. Λοιπόν, αυτά που φτιάχνουμε πάλι, παιδιά, είναι μικρές βαρκούλες από ανακυκλώσιμη εφημερίδα. Γιατί να, γίνω... να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο την ονομασία της συλλογής σου. Ήταν memory, είναι memory στη συλλογή μου γενικότερα. Είναι memories, γιατί τώρα όταν βλέπεις αυτή τη βαρκούλα σου έρχεται στο μυαλό ο συμμαθητής από το πίσω θρανίο που στην πετά. Έλα, όπως είμαι εγώ τώρα βρεγμένος, πάει μια χαρά η βάρκα. Τα φώτα. Καταπληκτικό είναι. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που τρίβουμε το ξύλο από τη μηχανή. Τι εννοείς τώρα, περίμενε. Ποιο ξύλο τρίβουμε, τι είναι αυτό. Τρίβουμε για να έρθει λίγα επιφάνεια σε ένα ξύλο, ένας ξυλουργός. Σμυρίγιο. Ναι, σμυρίγιο, κάτι τέτοιο. Το σμυρίγιο, ναι. Το έχω κάνει καρφίτσα, είναι λίγο βαρετή. Εντάξει. Κάτι απλό, το βρίσκουμε παντού. Αυτά είναι από οθόνες παλιά τηλεόραση. Ηλεκτροσυσκευές. Έλεος πλέον, τι άλλο θα δούμε από αυτό το παιδί. Δέστε. Έχει χαλάσει τη συσκευή, τι είναι αυτό. Είναι από παλιά τηλεόραση. Από παλιά τηλεόραση, έβγαλε το από πάνω. Και έχει γίνει καρφίτσα να μπει στα ρούχα, παιδιά. Παλιά με ρωτήσανε, είχα πρόβλημα με την καρδιά μου το ξύλο. Γιατί? Το χωρούσα γυμνό. Και ανοσύρματα, ξέρεις. μικρά γραμματάκια που μπορείς να συνδυάσεις χρώματα και να γίνει πάλι ένας ωραίος όμως. Αυτό μπορείς να τα βάλεις πάνω σε. Ναι, είναι καρφίτσες. Απλά μπορείς να βάλεις πάρα πολλά για να γίνει ένας ωραίος συνδυασμός. Να το δείξουμε λίγο πάνω στην μπλούζα. Να δοκιμάσω να βάλω. Δοκιμάσαι. Δεν θα καταστραφεί, έτσι. Όχι. Παίρνουμε το Z. Περάδα με εδώ. Είσαι εγώ, νερά. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Τη βάζουμε εδώ πέρα. Να κάνεις αυτό, να ετοιμάσω εγώ. Ναι, να ετοιμάσεις εσύ αυτό. Να γράψουμε κάτι. Τι να γράψουμε. Ήθελα να γράψω και μπανάκι, αλλά δεν προλάβαμε. Ναι, δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει. Θα φτιάξεις μια και θα μας φέρεις. Ναι. Θα δώσουμε και ένα δωράκι. Θα ετοιμάσουμε κάτι, ναι. Okay. Βασικά τώρα οι τηλεθεάτριες θα έχουν τρελαθεί, θα τα θέλουν όλα. Γιατί δεν. Τους δίνουμε τις λύσεις να μπορέσουν να το κάνουν και μόνες τους, είναι πολύ εύκολο. Και οικονομικό. Τολμούν οι Κύπριες να βάζουν τέτοιου είδους ρούχα, επειδή είναι πολύ τολμηρά. Αυτά με τους ποντικούς και τους στρατιώτες δεν νομίζω. Μόνο με Νέλαος, έτσι. Ναι. Αν θυμάσαι, με είχες δει με την. Σε είχα δει. Να. Φτιάξαμε τον νόμο. Μια χαρά. Λοιπόν, και τώρα να δείξουμε αυτό εδώ. Είναι ένα σκισμένο μπλουζάκι που είναι πολύ της μόδας. Ξέρουμε πολύ καλά πώς το σκίζουμε. Πώς το σκίζουμε. Με τρίφτη, με κάτερ, σε ένα καυγά. Παίρνουμε τον τρίφτη της μαμάς από τον ντουλάπι. Ναι. Τον τρίβουμε τη φανέλα. Λοιπόν, έχουμε δείξει και σε προηγούμενες. Εγώ εδώ, ναι, γι' αυτό το έχω κάνει έτοιμο. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την μπλούζα εγώ την έχω σκίσει. Απλά δεν την άφησα μόνη τη σκισμένη. Είπα να την κάνω λίγο πιο ροκ και απλά αντί να προσθέσω τις γνωστές, συγγνώμη. Τις γνωστές παραμάνες, σαν αυτή εδώ, που μπορούμε να τις βάλουμε ό,τι θέλουμε. Έχω πιάσει τις συμπίδες για τα μαλάκια. Ναι, τις συμπίδες για τα μαλάκια. Τις μασούες που λαλούν. Τις μασούες, σωστά. Όπου σαν περπατάς μπορεί να σου φύγει καμία, βάλεις τη, πιάνεις από πάνω σου. Μενέλα, μαζεύει από κάτω, βάζεις τη φανέλα. Λοιπόν, έχουμε στις τρύπες που έχουμε να ανοίξει ήδη, περνούμε τις μασούες. Καλά, και τώρα πώς την πλένεις αυτή την μπλούζα. Τα βγάζεις και τα ξαναβγάζεις. Σε όλες τα βγάζεις, ρε. Okay. Αφού είπαμε ότι, ότι η μπλούζα επανέρχεται στην αρχική της μορφή. Δεν απλά είναι για μια βραδιά, για έναν event που θες να πας. Για μια εντύπωση έτσι να τα δείξεις στα Να περάσεις αδιάκριτος βασικά, είναι και θέμα. Να περάσεις λοιπόν, να μην ξέρει κανένα. Και κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε στις μπλούζες, όπου έχει τρύπα. Ναι. Εγώ το έχω κάνει με το βελόνι, απλά είπα να δείξω κάτι πιο εύκολο. Περνάμε κλωστή. Όπα. Δεν ήταν πιο δύσκολο. Μπορούμε. Λοιπόν, πέρασε. Τη δίνουμε. Και όταν μπει στο πλυντήριο, αυτές οι κλωστές τις αφήνουμε. Όταν μπει στο πλυντήριο, αυτή τη βλέπεις είναι ευθεία. Κάνει σαν τα κρόσια. Ναι. Φαίνεται. Α, και έχει. Είναι σαν κρόσια. Κρέμεται έτσι κάτω. Όταν τις βάλεις στο πλυντήριο, μαζεύονται όλες και δημιουργούν ένα installation πάνω στο t-shirt σου. Μπράβο. Και όταν σιδερωθούν, ενώνονται όλες μαζί. Εντυπωσιακό. Μπορείς να εντυπωσιάσεις μια φάνηση. Αυτό εδώ που έκανες τώρα, έτσι έχει γίνει. Έχει γίνει στο πλυντήριο αυτό. Είδες στο πλυντήριο ότι έχει να κάνει. Αντί να καταστρέφει, τι μας. Αντί να καταστρέφει. Εγώ πάω για τις... με περιμένει ένας γάτος έξω. Ναι, σε περιμένει να σε τρέχει από πίσω. Βαγγέλη, έλα εδώ. Έλα, Βαγγέλη, και Τάσο να δείτε εδώ πέρα. Ο Βαγγέλης το έχει βάζει μαζί μου.
Δεν του κάνει μια μπλούζα. Δεν του φτιάξει μια μπλούζα τώρα. Στα φέρνει να διαλέξει, Βαγγέλη μου, όποιο θε να σου κάνει. Μια μπλούζα. Εντάξει, πέρα από την πλάκα μου, έχει αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όταν φορέσα αυτή την μπλούζα πρώτη φορά, πήγα στα Σακαλιστή. Ναι. Δηλαδή, βγήκα έξω και νομίζω. Τι είναι. Έτσι, ναι. Εντάξει, είναι. Μ' αρέσει εμένα όμω. Είναι απλή μπλούζα. Περπατά και όμω λίγο έτσι. Όμω κάτω. Ναι. Παθαίνει και μια ζωζινίσια συμπουλαλού. Κάνει στάση μοντέλο. Δεν κατάλαβα εγώ αν μπορούσα να φορέσω την μπλούζα. Ανέκα. Στο σμόλ. Εντάξει, τολμάμαι. Γιατί τι έχει. Θα το φορούσα για μια βραδιά. Όχι στον Ολυμπιακό. Στον Dancing. Στο Λεβερκούζ. Στον Dancing, για ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Να εμφανιστώ με αυτή στο Green Room. Και εκεί να δει. Μπορεί να ετοιμάζει και τα. Και με μια τέτοια. Παράλληλα. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Γεια σου, ρε Μελά. Πού μπορούμε να σε βρούμε. Λοιπόν, μπορείτε να με βρείτε στο www.theomdesign.com, στο Facebook και γενικά σε καταστήματα που μπορείτε να δείτε όλη τη δουλειά μου. Και τις 7 του μήνα θα κάνω το fashion show μου στο Fly Away, εκεί στο γήπεδο του Ορφέα, η ώρα 8.30. Θα κάνω ένα performance για να παρουσιάσω τις τσάντες. Θα στέλνω όλους εκεί. Βεβαίως, να Ένα performance μαζί με show, όπου θα γίνει, θα παρουσιάσω τις άντες μου εκεί. Στο www.theomdesign.com, όπου θα δείτε όλη τη δουλειά μου. Μπορείτε να μου μιλήσετε και στο email μου, όπου μπορείτε να μου ζητήσετε οτιδήποτε, να σας βοηθήσω σε οτιδήποτε θέλετε.